γεννήθηκα στην Οδό Κέας, στην πλατεία Κολιάτσου. Ήταν ένα διόροφο σπίτι και κάτω ήταν καφενείο. Δεν έμεινα για πολύ καιρό, γιατί η μαμά μου κόλλησε από μένα η Λαρά και της γύρισε πνευμονία, φυματίωση και μας άρπαξαν και μας έστειλαν στη Σάμο με τον παππού μου και τη θεία μου, τη μεγάλη αδελφή της μαμάς μου που την περνούσε 35 χρόνια. Έφτασε κάποιος καβάλα σε ένα άλογο. Είδε τον Γιώργο, τον φώναξε. «Σύντροφε Γιώργη, εσείς οι καλλιτέχνες, προορισμός Λάρισα». Κάρα, φορτηγά, ως και βουηδάμαξα πήραμε για να φτάσουμε σε αυτό το μακρινό τόπο, τη Λάρισα. Εκεί είναι η ελεύθερη Ελλάδα. Αντάρτες κυκλοφορούν στους δρόμους. Εκεί θα ζήσουμε ελεύθερα. Πού, πόσο, Βασίλης δεν ξέρει. Έφερε όμως εντολή πως ο Γιώργος πρέπει να κάνει θεία σου. Ήτανε ο Καρούσος ο ηθοποιός, η Αλέκα Παΐζη, η Ασπασία Παπαθανασίου, ο Βασταρδής και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος ακολουθούσε το θεία σου. Έχω και φωτογραφία τους μαζί που είναι όλοι μαζί. Και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια. Bonsoir. Καλησπέρα σας. Au nom de toute l'équipe du Centre culturel hellénique, je suis heureuse de vous accueillir ici ce soir. Nous sommes un peu victimes du succès du film et de l'intérêt et de l'amour qu'on porte pour Alkis et Sébastikoglou, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir. Donc, après la projection du film, vous aurez l'occasion de lui poser quelques questions. Τώρα για το Παρίσι και για την προβολή του, έχει γεννήσει κόσμος στην αίθουσα. Αυτό με συγγενεί πάρα πολύ, γιατί έχω ζήσει μια ζωή στο Παρίσι. Ο πρώτος καιρός στο Παρίσι, μπορώ να πω, ήταν αρκετά δύσκολο. Μέναμε στην αρχή σε φίλους. Τον πρώτο καιρό, μάλιστα, εγώ και τα παιδιά πήγα στη Νίσο Μπρεά, στη Βρετάνη, που ήταν ο διευθυντής του ελληνικού περιπτέρου. Και ο Γιώργος έμεινε στο Παρίσι ψάχνοντας να βρει τι θα κάνει και να βρει και ένα σπίτι που να μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούσαμε πια να φιλοξενιόμαστε εδώ εκεί. Θα πηγαίναν και τα παιδιά σχολείο. Εδώ στο καφέ Αβάνα, ερχόμουν όταν ερχόντανε παιδιά, παίζανε, είχε κόσμο σπίτι, ερχόμουν και έγραφα. Και ιδίως την άνοιξη ήταν πολύ ωραία, γιατί ήταν όλα τα δέντρα ανθισμένα και έξω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η γωνιά. Πραγματικά έτσι με πολλές θυσίες και με λίγα μέσα είναι. Όπως γίνονται τώρα όλες οι ελληνικές ταινίες, οι καλές, θέλω να πω. Μαζί σ' Άλκη και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις Μπρεά στα μαλλιά. Κάπου να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Με σαν αγγέλο ότι από του χρόνου γυρίζω ηλικιοστάσιο.